ήταν να μην εξηγήσει τα Είναι για μένα χαρά και τιμή να μετέχω σε αυτό το πλαίσιο διαλέξεων κέντρο ελληνικών σπουδών του Πανεπιστημίου Χάρβαρντ. Και τούτο όχι μόνο λόγω της ακτινοβολίας του μεγάλου πανεπιστημίου. Και εδώ να επισημάνω το πόσο σημαντική υπήρξε η συμβουλή για να υπάρχει αυτό το κέντρο εδώ στον Άγριο, ενός παγκόσμιας εμβέλειας θα τολμούσα να πω τη λέξη ελληνιστή, με τους σύγχρονους όρους του καθηγητή και του Γκρέγκορι Νάση. Και σας διαλογώ ότι πριν από 4 ακριβώς μέρες, όταν υπέγραφα το διάταγμα της παρασημοφόρησής του, η τελευταία θα γίνει τον Ιανουάριο, όπως είπε ο ίδιος, η ελληνική πολιτεία ήταν έτοιμη από προχθές να το πράξει. Όταν υπέγραφα το διάταγμα της παρασημοφόρησής του, σκεφτόμουν ότι είναι από τις φορές εκείνες που ο πρόεδρος της Ελληνικής Δημοκρατίας το πράττει κατά συνήθεια. Δεν είχε τίποτα υπερβολικό, ήταν το ελάχιστο που μπορούσε να κάνει η ελληνική πολιτεία. Πέραν σε ένα μεγάλο επιστήμονα, ο οποίος όλα αυτά τα χρόνια έχει αναδείξει το μεγαλείο του ελληνικού πολιτισμού και του ελληνικού πνεύματος. Όχι μόνο στην ιστορική διαδρομή, αλλά και στην σύγχρονη, σημερινή ακτινοβολία. Γιατί αγαπητοί φίλε, συνάδελφοι θα πω να πω, επιτρέψτε μου, θέλω να γνωρίζετε χωρίς να το λέω με ίχνος αδελφίας, ο σύγχρονος κόσμος, ο σύγχρονος ταραγμένος κόσμος έχει ανάγκη από το φως του ελληνικού πολιτισμού.